ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους στα Βαλκάνια, ταλαιπωρείται ήδη εδώ και χρόνια από την ξηρασία. Οδηγώντας προς τη λεκάνη των Πρεσπών, βλέπει κανείς σημάδια αυτού του φαινομένου. Οι δύο λίμνες στα βόρεια της χώρας είναι από τις αρχαιότερες λίμνες στην Ευρώπη και αποτελούν το σπίτι σπάνιων υδρόβιων πτηνών και δημικών ψαριών. Οι ψαράδες είναι το πιο τουριστικό παραλίμνιο χωριό των Πρεσπών. Εδώ όμως είναι που φαίνεται και εντονότερα το φαινόμενο της υποχώρησης των υδάτων. Ο Σταύρος Δημανόπουλος είναι ψαράς και πρόεδρος της κοινότητας των ψαράδων. Κινημένος στο χωριό, γνωρίζει καλά τι σημαίνει για τον τοπικό πληθυσμό η συρρήκνωση της λίμνης. Τώρα εσύ κάθε πότε βγαίνεις, Σταύρο, για ψάρεμα? Κάθε μέρα βγαίνουμε. Κανονικά. Κάθε μέρα, ναι. Και, έχει ψάρι? Δεν έχει όπως παλιά. Δεν έχει. Αυτό εδώ μπροστά μας είναι νησί. Εδώ που βλέπουμε εδώ, που φαίνεται σαν καπέλο έτσι μπροστά, είναι νησί, από πίσω συνεχίζει η λίμνη. Αριστερά μας, γύρω στα 200 μέτρα, είναι το Τριεθνές. Αριστερά είναι Αλβανία, από εδώ είναι Σκόπια. Άντε, καλή ψαριά. Βλέπεις, Αλεξία, εδώ τι γίνεται, πόσο έπεσε η στάθμη της λίμνης. Αυτό το σημείο όλο εδώ ήταν μέσα στη λίμνη. Όταν έγινε το έργο αυτό ήταν λίμνη μέσα και έγινε πάνω στη λίμνη. Τώρα φεύγοντας κάθε χρόνο το νερό έμεινε έξω όλο. Πόσα σε 6-7 χρόνια, κοιτάξτε που έφυγε. Και συνεχίζει ακόμα. Σε λίγο καιρό θα είναι άχρηστη η προβλήτα αυτή. Θα χρειαστεί να μετακινηθεί να πάει πιο πάνω. Τι γίνεται. Άρα αναγκάζεσαι εσύ να κάνεις αυτό, ναι, για να πηγαίνεις για ψάρεμα. Ναι, κρατήσου γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό έπλεε πρώτα, πάνω ήτανε. Τώρα έχει κάτσει κάτω. Σταύρο, όλα αυτά τα λευκά που βλέπουμε γύρω-γύρω, ήταν το σημείο που έφτανε η λίμνη? Ναι, άμα κοιτάξεις απέναντι που κάνει σκιά ο βράχος, μέχρι πάνω ήταν το νερό. Εγώ θυμάμαι μικρή όταν ήμασταν, πηγαίναμε από τα βράχια από πάνω και πέφταμε μέσα, μπροστά εκεί. Πιτσιρικάδες. Τώρα που έγινε όλη η παραλία γύρω-γύρω. Βλέπεις. Μπορείς να πας τώρα με τα πόδια γύρω-γύρω παντού. Ενώ πρώτα δεν μπορούσες να πας πουθενά. Αχ, μου στείλανε μια φωτογραφία παλιά, αυτή. Ναι, είδες μέσα τα πρώτα τα σπίτια ήταν μέσα στο νερό. Αναγκαζόταν οι κάτοικοι από εδώ, όσοι ήταν κάτω μπροστά, να πάνε σε άλλα σπίτια πάνω. Ή στις Αχερώνες μένανε προσωρινά μέχρι να πέσει η στάθμη της λίμνης. Ψυχολογικά, πώς είναι που εσύ γεννήθηκες και ζεις εδώ και βλέπεις σιγά σιγά τη λίμνη να φεύγει? Κοίταξε, όταν πάει σιγά σιγά κάτι, το συνηθίζεις. Προσαρμόζεσαι με αυτό. Και το βλέπεις σαν ιστορία μετά. Εδώ ήμασταν πριν από 4 νομίζω χρόνια, όταν γινόταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Σε ναι, αυτό το ναι, σημείο. Εδώ μπροστά. Εδώ που είναι το λεωφορείο τώρα εκεί, εκεί είχαν κάποια μια σκηνή και έγινε και η Συμφωνία. Θυμάσαι, ήσουν εδώ τότε? Ναι, ήμουν εδώ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, είναι καλύτερα? Κοίταξε να δεις, δεν άλλαξε τίποτα εδώ μεταξύ των συνόρων, αφού δεν άνοιξε η διάβαση εδώ που λέγανε στο λαιμό κάτω θα γίνει η διάβαση, τελωνείο και τέτοια. Μου λέγες ότι ερχόντουσαν, όταν έρχονται τουρίστες από τη Βόρεια Μακεδονία ή τουρίστες. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, τι σου λένε όταν φτάνουν εδώ? Ερχόταν οι Αθηναίοι και ρωτούσαν, ας πούμε, πού έγινε η συμφωνία. Λέγαμε εδώ, γιατί δεν το ρίξατε το Τσίπρα στη λίμνη. Ερχόταν οι Σκοπιανοί από εκεί. Λέγανε πού έγινε η συμφωνία εδώ, γιατί δεν το ρίξατε το Ζάεφ στη λίμνη. Δηλαδή και οι δυο δεν ξέραμε τι να πούμε εμείς.
Λέμε γιατί δεν πρέπει να έχουμε φιλίες με τον λαό. Πρέπει να τσακωνόμαστε, πρέπει να τους ρίχνουμε στη λίμνη. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Η Συμφωνία των Πρεσπών έδωσε ελπίδα για την ανάπτυξη της περιοχής. Το κείμενο προβλέπει ρητά την κατασκευή νέων διασυνοριακών σημείων διέλευσης με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και του εμπορίου. Οι κάτοικοι πίστεψαν πως αυτή ήταν η ευκαιρία να ανοίξει επιτέλους το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο είχε κλείσει στη διάρκεια της δικτατορίας. 4 χρόνια όμως μετά τη συμφωνία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα τίποτα.